Βαρύς ο λογαριασμός από τα νέα χαράτσια, κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης, κραυγή απόγνωσης από τους ελεύθερους επαγγελματίες. Σε φόρους το 60% του εισοδήματός μας, λένε οι έμποροι. Ποιες αλλαγές ρίχνουν το αβάσταχτο φορτίο στην πλάτη τους. Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Βροχές, χιόνια και δρυμή ψύχος ως τη Δευτέρα. Τους μείον 22 βαθμούς θα αγγίξει το θερμόμετρο στη Βόρεια Ελλάδα. Θερμοκρασίες υπό το 0 και στην Αθήνα. Πού και πότε θα χτυπήσει ο χιονιάς. Σαρώνει η εποχική γρίπη. Πάνω από 400 περιστατικά σε μία μέρα στο νοσοκομείο Λάρισας. Τι συστήνουν οι γιατροί. Ασύλληπτος ο μακελάρης στην Τουρκία. Ταυτοποιήθηκε, λέει ο Τσαβούσογλου, αλλά δεν δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Ποιος ήταν ο εγκέφαλος του μακελιού. Φωτογραφίες σοκ από το εσωτερικό του κλαμπ Ρέινα. Ομολόγησε τη δολοφονία της παιδοψυχιάτρου ο 38χρονος. Μου ζήτησε να χωρίσουμε. Πρόδωσε τον κοινό μας αγώνα με το σώρα, είπε στην ομολογία του. Απίστευτο. Εισαγγελέας καταδιώκει διοικητή ταμείου γιατί δεν έκανε δεκτά τα ομόλογα σώρα. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Σύγχυση εξακολουθεί να επικρατεί εν αναμονή και της σχετικής εγκυκλίου αναφορικά με τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών. Σε απόγνωση βρίσκονται όσοι αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών, αφού μέρα με τη μέρα χειροτερεύει η εικόνα γύρω από τις εισφορές που θα κληθούν να καταβάλουν. Την ίδια ώρα οι έμποροι διαμαρτύρονται ότι φορολογία και ασφαλιστικές εισφορές αγγίζουν το 60% του εισοδήματός τους, ενώ ο Ιατρικός Σύλλογος ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά κατά των ρυθμίσεων. Γκρίζα ζώνη στο ασφαλιστικό εξακολουθούν να είναι τα μπλοκάκια μέχρι να εκδοθεί η σχετική εγκύκλειος από το Υπουργείο Εργασίας με θολά σημεία και ερωτήματα όπως το πώς ο εργαζόμενος θα πείσει τον εργοδότη του να αναλάβει την καταβολή της εργοδοτικής εισφοράς αλλά και πώς εκείνος θα διασφαλίζεται ότι ο ίδιος δεν έχει περισσότερους εργοδότες. Δεν θα μπορέσουμε να τα επεξεργαστούμε, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας. Μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Εργασίας Τάσος Πετρόπουλος διευκρίνησε ότι θα απολαμβάνουν διαφορετικό καθεστώς όσοι είναι μισθωτοί και έχουν μπλοκάκι από όσους εργάζονται αποκλειστικά με μπλοκάκι. Αν κάποιος έχει ήδη μια σχέση εργασίας που τον κατατάσσει στους μισθωτούς και καταβάλει εισφορές ως μισθωτός, σε καμία περίπτωση, αν δεν έχει έσοδα από μπλοκάκι, δεν θα του επιβληθεί καμία εισφορά για τον μπλοκάκι. Για εκείνο που δουλεύει μόνο με μπλοκάκι, δεν έχει άλλη σχέση εργασίας. Αυτό θα πληρώσει. Θα πληρώσει γιατί στον ΟΑΕ, που θα ήταν διαφορετικά, θα πλήρωνε, δεν θυμάμαι, πάνω από 300 ευρώ το δίμηνο. Τώρα καλύτερα να πληρώσει 168. Παράλληλα, εγκαινιάστηκε και ο νέος ενιαίος φορέας κοινωνικής ασφάλισης, που περιλαμβάνει 9 ασφαλιστικούς φορείς και 4,2 εκατομμύρια ασφαλισμένους, 2,6 εκατομμύρια συνταξιούχους, όμως ξεκινά με έλλειμμα πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Κάποιες κατηγορίες ασφαλισμένων που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα θα έχουν ασφαλιστικές εισφορές χαμηλότερες από αυτές που κατέβαλαν στο παρελθόν. Υπάρχουν κατηγορίες όμως ασφαλισμένων που θα έχουν υψηλότερες ασφαλιστικές εισφορές από 1η-1η-2017. Και κάποιες κατηγορίες που θα έχουν πολύ υψηλότερες. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των εισφορών αναμένεται να βάλει φωτιά σε επαγγελματίες με μεσαία εισοδήματα και άνω. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος στον ΟΑΕ με εισόδημα 30.000 ευρώ, που πλήρωνε με το παλιό σύστημα 4.024 ευρώ, τώρα με το νέο θα πληρώνει 6.995 ευρώ, δηλαδή 2.971 ευρώ αυξημένες εισφορές. Οι επιχειρήσεις οι οποίες θα δηλώνουν πάνω από 25 με 30 χιλιάδες εισόδημα θα έχουν σημαντική ασφαλιστική επιβάρυνση. Με συνέπεια, σε βάθος τριετίας, οι περισσότερες από αυτές να αναγκαστούν να γίνουν ή μικρές ή να κλείσουν. Μια επιχείρηση για να μπορέσει να κρατήσει 15 εργαζόμενους, 30-40, έχει αρχίσει πλέον και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Οι ασφαλισμένοι θα καταβάλουν εισφορές με βάση το εισόδημα του 2015 και μετά την εκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα γίνουν οι αναγκαίοι συμψηφισμοί. Την ίδια ώρα, κάθε ένδικο μέσο σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο ενάντια στο νέο ασφαλιστικό και φορολογικό σύστημα θα εξαντλήσει ο Ιατρικός Σύλλογος της Αθήνας, όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για επαγγελματική και οικονομική εξόντωση του κλάδου. Με το βλέμμα στο Euro Working Group της 12ης Ιανουαρίου είναι το κυβερνητικό επιτελείο με σκοπό να υπάρξουν θετικές εξελίξεις αναφορικά με το κλείσιμο της αξιολόγησης και τα μέτρα για το χρέος. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης δημιουργεί έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Με τη Νέα Δημοκρατία να τονίζει ότι η κυβέρνηση έχει συμφωνήσει ήδη σε τέταρτο μνημόνιο και νέα μέτρα. Και το Μεγάρο Μαξίμου να απαντά ότι η αξιωματική αντιπολίτευση συντάσσεται με τις πλέον ακραίες θέσεις των δανειστών.
Τα δημοσιονομικά παραμένουν στο μικροσκόπιο των δανειστών, ενώ στο πρώτο Euro Working Group του έτους στις 12 Ιανουαρίου η ελληνική πλευρά καλείται να παρουσιάσει την πρόοδο που σημειώνει το πρόγραμμα. Η κυβέρνηση αναμένει θετικές εξελίξεις για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης και τονίζει ότι τυχόν επέκταση του δημοσιονομικού κόφτη δεν συνεπάγεται επέκταση του προγράμματος που λήγει τον Αύγουστο του 2018. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης για την οικονομία. Ο Υπουργός Εσωτερικών Πάνος Κουρλέτης έκανε λόγο για την ανάγκη φοροελαφρύνσεων μέσα από το πλαστικό χρήμα, σχολίασε την επιστολή Τσακαλώτου, ενώ επιτέθηκε και στη Νέα Δημοκρατία. Υπήρξε μια επανάληψη των όσων είχαν ψηφιστεί στο τελευταίο νομοσχέδιο του Μαΐου για να κλείσει η πρώτη αξιολόγηση. Η Νέα Δημοκρατία είναι υπέστη χαμένη. Να σας το πω εγώ, υπέστη πανολεθρία σε όλα τα επίπεδα. Αυτό φαίνεται. Στο ηθικό, στο πολιτικό, στο προγραμματικό. Διότι δεν είχε να πει τίποτα. Κάθε μέρα που περνάει, επιβεβαιώνεται η δέσμευση της κυβέρνησης Τσίπρα για διαρκή λιτότητα, τονίσει από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ο Βασίλης Κικίλιας, που υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση συζητά τα πρόσθετα μέτρα που θα πάρει για να επιτύχει αυτό το στόχο. Ομολογεί επίσης ότι συζητά το νέο τέταρτο μνημόνιο, μόνο που το βαφτίζει δημοσιονομικό μονοπάτι. Ευτυχώς οι Έλληνες έχουν καταλάβει που οδηγεί το μονοπάτι Τσίπρα. Διπλά ψεύτη, αναξιόπιστο και συκοφάντη χαρακτηρίζει το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, τον εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Επισημένοντας μεταξύ άλλων, επειδή ο κύριος Κικίλιας δείχνει να μην καταλαβαίνει από πολιτική, θα του το πούμε με όρους μπάσκετ. Σήμερα έκανε triple-double. Είναι διπλά ψεύτης, αναξιόπιστος και συκοφάντης. Άμεση ήταν η απάντηση του κύριου Κικίλια στο Twitter που έγραψε triple-double. Παραδείγματος χάρη 17 πόντι, 12 rebound, 10 assist. Double-triple. Διπλή-τρίπλα, δηλαδή βήματα. Ούτε αυτό δεν ξέρετε, Μαξίμου. Αυτά περί μπάσκετ. Στο δεύτερο tweet, ο κύριος Κικίλιας παρουσιάζει απόσπασμα από τις δηλώσεις του εκπροσώπου της κυβέρνησης, υπογραμμίζοντας τη φράση ότι η συζήτηση δεν έχει κλείσει. Και σε τρίτο tweet, ο κύριος Κικίλιας υπενθυμίζει τις δηλώσεις του Υπουργού Οικονομικών, ο οποίος είχε κάνει λόγο για πιθανή παράταση του κόφτη, μέσω Twitter και η απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στη συνέχεια. Το 2017 η συμφωνία του ψεύδους της Νέας Δημοκρατίας ετοιμάζεται για νέες σχεδιότητες. Ο κύριος Κικίλιας συνεχίζει να αντιστρέφει την ξεκάθαρη θέση για τη μη αποδοχή νέων μέτρων και να διαστρεβλώνει σαν κοινό συκοφάντης. Το τέταρτο μνημόνιο δεν είναι τίποτε άλλο παρά το πολιτικό πρόγραμμα της Νέας που υπόσχεται να κάνει περισσότερα από αυτά που ζητούν οι πλέον ακραίοι των δανειστών. Η χώρα θα συνεχίσει στο δρόμο της ανάκαμψης. Το πολιτικό κατεστημένο της διαπλοκής, του οποίου ηγείται η Νέα Δημοκρατία, θα συνεχίσει να βυθίζεται στο ψέμα. Για δική μας εθνική στρατηγική παραγωγικής ανασυγκρότησης. Αν δεν το πετύχουμε αυτό και περιοριστούμε σε ένα δίθεν δίπολο που πάνε να χτίσουν ξανά ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία για να κρατήσουν τα ποσοστά τους, τότε οδηγούμαστε σε άλλη μια χαμένη χρονιά. Το 2017 δεν πρέπει να είναι άλλη μια χαμένη χρονιά για τον τόπο. Το γραφείο τύπου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος επισημαίνει ότι οι μεγάλες ανατιμήσεις σε βασικά προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα αντιλαϊκά μέτρα δείχνουν ότι τα ματωμένα πλεονάσματα για τα οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση στηρίζονται πάνω στην φορολογία και τη χρεοκοπία των εργαζομένων και των λαϊκών οικοκυριών. Να έρθουμε τώρα και να συζητήσουμε με τους καλούς συναδέλφους, τον Χρήστο Καπούτσι και τον Νίκο Χιδηρόγλου, που είναι εδώ στο στούντιο του Blue Sky. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά να έχουμε. Και καλά κουράγια, Χρήστο, γιατί δεν έχουν άδικο ούτε οι επαγγελματίες που βρίσκονται σε απόγνωση, όσοι έχουν τέλος πάντων μαγαζιά και έμποροι και λιανεμπόριο κλπ. Που στενάζει. Και στενάζει γιατί και η φορολογία είναι παχθέστατη και ο κόσμος δεν έχει χρήματα για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Έρχεται και όλη αυτή η ασάφεια και η γνωστή ελληνική γονατογραφία αναφορικά με το πώς θα λειτουργήσουν τα μπλοκάκια και για ποιους θα λειτουργήσουν με χειρότερους όρους από κάποιους άλλους, που δημιουργεί ένα εκρηκτικό μείγμα στην αρχή του χρόνου και νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε κάποιος στο Υπουργείο Οικονομικών να το έχει προβλέψει. Ναι, να πούμε καταρχήν ότι επικρατεί η σύγχυση, έτσι. Επικρατεί σύγχυση και ότι δεν έχουν ακόμα εκδοθεί. Εν αναμονή ερμηνευτικής εγκυκλίου. Ακόμα δεν έχουν εκδοθεί αυτές. Το τι θα γίνει είναι ένα χάος επικρατεί. Αλλά ξέρετε ποιο είναι το ουσιαστικό της υπόθεσης. Η ελληνική οικονομία στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αλήθεια είναι αυτό. Εάν χτυπάς λοιπόν αυτές τις επιχειρήσεις, σημαίνει δύο πράγματα. Ότι δεν ξέρεις τι σημαίνει αγορά, είσαι δηλαδή άσχετος. Δεν ξέρεις πώς δουλεύει η ελληνική οικονομία, δεν ξέρεις τι σημαίνει η ελληνική αγορά, δεν ξέρεις τι σημαίνει η επιχείρηση, αλλά είσαι αυτό που λες, γονατογράφος ή θεωρητικός του London School of Economics, κάτι τέτοια πράγματα, και προσπαθείς να δώσεις λύσεις σε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις. Έχουν υποστεί οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τεράστιες ζημιές.
κυνηγητό ανελέητο και προσπαθούν να σταθούν οι άνθρωποι στα πόδια τους με θυσίες προσωπικές. Αυτές οι θυσίες αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να τις στηρίξει το ελληνικό κράτος. Δεν γίνεται διαφορετικά. Διαφορετικά θα πέσουμε σε μια άλλη φάση που θα μάθαμε πάρα πολύ δύσκολα. Όχι, δεν πρόκειται να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε βάλει, αλλά η οικονομία θα περάσει σε μια φάση στασιμοπληθωρισμού. Θα συμφωνήσεις, είναι... νομίζω, μαζί μου, Χρήστο, ότι αυτό το οποίο περιγράφεις πάρα πολύ σωστά θέλει όμως και μια γενναία απόφαση από την κυβέρνηση, προκειμένου από την κάθε κυβέρνηση, έτσι, γιατί τα έχουμε ξαναδεί αυτά τα έργα. Να αποφασίσει πρώτον να πει την αλήθεια στον ελληνικό λαό, δεύτερον να λειτουργήσει συντονισμένα, συντεταγμένα και σοβαρά και τρίτον να ξεχάσει το λαϊκισμό και την ευκολία του να μοιράζει φιλοδορήματα παριστάνοντας ότι έτσι λειτουργεί κοινωνικό κράτος την ώρα που στην ουσία φτωχοποιεί και τον τελευταίο έχοντα οικονομική εκμάδα. Είναι σαφές, νομίζω το είπα και πριν, αλλά θα το ξαναπώ πάλι ξεκάθαρα, ότι οι ευθύνες της εκτελεστικής εξουσίας της κυβέρνησης για τον μπάχαλο που επικρατεί στη Λαγορά, στο λιανεμπόριο. Γιατί εδώ είναι στοιχειώδης διαχείριση κυβερνητική ύλη τώρα, έτσι. Λοιπόν, δεν φταίνει η Γερμανία εδώ, η γνωστή εποδός ότι μας φταίνει ξένοι πάντα, που μας φταίνε, αλλά εν προκειμένου τα του οίκου μας, νομίζω ότι είμαστε ικανοί στοιχειώδης να τα διαχειριστούμε. Έτσι λοιπόν, το λιανεμπόριο, σας λέω, το λιανεμπόριο, η μικρομεσαία επιχείρηση, η μικρή, η οικογενειακή επιχείρηση, εάν δεν τη στηρίξεις. Και φαίνεται από τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες ότι όχι μόνο δεν στηρίζεται αυτή η επιχείρηση, αντίθετα υπονομεύεται. Mm-hmm. Τι κάνετε, κύριοι της κυβέρνησης? Θα σας πω τι κάνετε. Χτυπάτε τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Είναι πολύ απλό. Τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Μέσα στο πρώτο εξάμεινο θα το δείτε. Αλλά δεν ξέρω μετά, αφού το δείτε, τι θα έχετε να λέτε ή αν θα είστε ακόμα στην κυβέρνηση. Δεν είναι άλλο θέμα αυτό. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, έτσι όπως τα περιγράφει Νίκο Χιδήρογλου, ο Χρήστος Καπούτσης, και νομίζω ότι κανένας νοήμων ή λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να αρνηθεί την πραγματικότητα που βιώνουμε αυτή την ώρα, γιατί δεν είναι μόνο τα μπλοκάκια, δεν είναι μόνο η παχθής φορολογία. Να σου πω και το θέμα του νέου ασφαλιστικού και των νέων εργοδοτικών εισφορών. Ούτε εκεί έχουμε απόλυτη ερμηνευτική εγκύκλιο για το τι θα ισχύσει και πώς θα κατανέμονται τα βάρη σε εργοδότες και εργαζομένους. Και εκεί είναι μείζον ζήτημα. Δημιουργείται έτσι ένα κλίμα ακριβώς. Όπως επίσης δεν ξέρουμε πώς θα χτίσουμε αφορολόγητο. Ακριβώς. Ούτε εδώ έχουμε ερμηνευτική εγκύκλιο. Μπάχαλο σε όλα τα επίπεδα. Και αυτή η αβεβαιότητα ουσιαστικά ναρκοθετεί την ανάκαμψη. Όταν ο επιχειρηματίας δεν ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί από Φεβρουάριο-Μάρτιο, δεν ξέρει πώς πρέπει να σχεδιάσει τη χρονιά του, δεν ξέρει καν πάνω σε ποια βάση θα κληθεί να λάβει αποφάσεις, πώς θα λάβει αποφάσεις. Κάτι είπε ο Χρήστος, είπε για στασιμοπληθωρισμό, είπε για τέτοια πράγματα. Μα εδώ οι επιχειρήσεις θα μείνουν στάσιμες. Ακριβώς γιατί δεν ξέρουν τι τους περιμένει. Όσες μείνουν ζωντανές. Ακριβώς. Έχει συνέχεια αλλαγή του φορολογικού πεδίου. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν συμβαίνει πουθενά στον πολιτισμένο κόσμο. Δηλαδή να αλλάζουν τα φορολογικά δεδομένα σε ημέρες μέσα, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, έχεις αυτή τη στιγμή τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι σε κάθε άλλη οικονομία θα έπρεπε να είναι προστατευόμενοι, γιατί αποτελούν πηγή πλούτου για την εφορία. Γι' αυτό θα έπρεπε να είναι προστατευόμενοι. Να διώκονται. Έτσι, και ουσιαστικά να απειλούνται με εξαφάνιση, κλείνουν ο ένας μετά τον άλλον τα βιβλία τους. Τώρα, ή έχουμε και ελεύθερους επαγγελματίες, και κλείνω με αυτό, μεταφέρουν τις έδρες τους στο εξωτερικό. Δεν το κάνουν μόνο επιχειρήσεις αυτό, το κάνουν και ελεύθεροι επαγγελματίες. Σωστό. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά, θέλω να δούμε, να ακούσουμε το δικό σου ρεπορτάζ και του Χρήστου, τι γίνεται με την περίφημη αξιολόγηση. Διότι εκεί που η κυβέρνηση μας είχε πείσει για την αισιοδοξία της και τη θετική έκβαση του ζητήματος, από την ώρα και τη στιγμή που διανεμήθηκε το φιλοδόρημα των 300-700 πόσο ήταν ευρώ κλπ. Και έγινε όλο αυτό το μπάχαλο με το αν θα βγούμε εκτός των ρυθμίσεων για την ελάφρυνση του χρέους και όλα αυτά και επανήλθαμε, υποτίθεται, σε μια κανονικότητα αναφορικά με τις σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους εταίρους. Αυτό που βλέπουμε είναι ότι πηγαίνει όλο και πιο πίσω, όλο και πιο πίσω. Και ο κίνδυνος είναι να φτάσουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, τον Ιούνιο, που έχουμε πολλά να πληρώσουμε. Και έτσι, να μην είμαστε σε να θέση. Εξυπηρετήσουμε και να είμαστε με μια χρηματοδοτική θηλιά στο λαιμό. Τι γίνεται λοιπόν με αυτό? Και όσο περνάει ο καιρός, θα λειτουργούν και οι εταίροι δανειστές ακόμα πιο εκβιαστικά, ας μου επιτραπεί ο όρος. Χρησιμοποιώ αυτόν τον όρο γιατί δεν έχω άλλον πρόχειρο στο λεξιλόγιο μου αυτή τη στιγμή. Πού έχεις καλώσει αυτό το πράγμα? Θα σας πω κάτι. Σήμερα από το Μαξί μου βγήκαν κάτι φήμες, παραδείγματος χάρη, ότι μπορούν να δοθούν κάποια χρήματα για τα ληξιπρόθεσμα πριν κλείσει η αξιολόγηση. Βλέπουμε ότι και οι δύο πλευρές αυτή τη στιγμή ψάχνουν για διέξοδο. Είχαμε μια κόντρα σήμερα της Νέας Δημοκρατίας. Σε πληροφορώ ότι και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει άγχος, γιατί φοβούνται ότι θα έχουμε άμεση μπορεί μέσα σε όλο αυτό το πανικό
να υπάρξει προκήρυξη εκλογών και ουσιαστικά μια νέα κυβέρνηση, η οποία θα προκύψει από να την κάρπη. Την καυτή πατάτα ακριβώς, στα να πάρει χέρια. Την καυτή πατάτα στα χέρια και να μην μπορεί να τη διαχειριστεί, γιατί δεν θα έχει το δημοσιονομικό περιθώριο να το κάνει. Οπότε μπορεί να κληθεί να αντιμετωπίσει τον κίνδυνο, συγγνώμη που το λέω, ενός πιστωτικού γεγονότος. Έτσι, κάτι το οποίο βέβαια σε καμία περίπτωση καμία νέα κυβέρνηση δεν θέλει να κάνει. Έτσι. Να σου θυμίσω ότι αυτά σε άλλα παιδιά έχουν συμβεί στο παρελθόν σε άλλες χώρες. Άρα, τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι παρακολουθούν με πολύ μεγάλη αγωνία την αξιολόγηση. Υπάρχουν βέβαια κάποιες αντιπαραθέσεις. Είδαμε σήμερα την αντιπαράθεση του κύριου Τσακαλώτου με τον κύριο Σταϊκούρα, αλλά ήταν επί συγκεκριμένου πεδίου. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή δεν. Η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να μην πιέσει την κατάσταση, παρακολουθεί τις εξελίξεις. Υπάρχουν βέβαια και κάποια παρασκηνιακά, μπορούμε να τα πούμε. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ακούγονται ότι υπάρχει μια παρασκηνιακή διαβούλευση μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ανεξάρτητων Ελλήνων, η οποία πλέον αρχίζει και παίρνει πιο συνολικό χαρακτήρα. Mm-hmm. Να το παρακολουθήσουμε αυτό, να δούμε τι εξέλιξη θα έχει στους επόμενους δύο μήνες και πού θα καταλήξει. Είναι πολύ έντονη φημολογία. Εγώ ξέρω ότι υπάρχει κανάλι επικοινωνίας αυτή τη στιγμή. Έχει ουσιαστικά, δεν υπάρχουν εκατέρων θέσεις. Έχει και αυτό τη σημασία του. Και επειδή το κλίμα είναι ακριβώς όπως το περιέγραψες, Λίνα, εγώ είμαι υποχρεωμένος να το σημειώσω. Καλά κάνεις. Και μέσα σε όλα, Χρήστο Καπούτσι, όλα αυτά που λέμε, βγαίνει σήμερα και μια δημοσκόπηση. Βλέπει το φως της δημοσιότητας της ΑΛΚΟ, η οποία για πρώτη φορά καταγράφει τον απόλυτο σκεπτικισμό των Ελλήνων. Έτσι. Για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο εύρος και έκταση έναντι της Ευρωζώνης και του εάν η συμμετοχή μας είναι σε θετική κατεύθυνση και το αν η ίδια Ευρωζώνη θα παραμείνει έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Η δημοσκόπηση την είδα πραγματικά με εντυπωσίαση. Ήταν συγκλονιστικά τα στοιχεία. Διότι έχουμε, σας λέω, μια απόρριψη όλου του ευρωπαϊκού οράματος, όλου του ευρωπαϊκού αφηγήματος. Ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος. Ο απεχθός φορολογούμενος, ο βασανιζόμενος, ο άνεργος. Καλά, ο νηστικός τι να την κάνει την Ενωμένη Ευρώπη, με συγχωρείς. Όταν η Ενωμένη Ευρώπη του παίρνει το ψωμί μέσα από τα χέρια. Για 6 χρόνια, τον έχεις και τον πατάς κάτω, τον ξεζουμίζεις. Και του δημιουργείς, κοιτάξτε, το οικονομικό πρόβλημα σε μια οικογένεια δεν είναι μόνο οικονομικό. Είναι και ψυχολογικό. Τα δημιουργούνται πάντα και άλλα προβλήματα και σε μια οικογένεια που έχει δύο ανέργους. Και θέμα προοπτικής, συνεργασιακού ορίζοντα, εξέλιξης της ζωής. Όχι μόνο αυτό. Τώρα τα μεροκάματα αυτή τη στιγμή μισθούν 400, 500, 600 ευρώ στην καλύτερη περίπτωση. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει, γιατί μιλάμε. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Να έχουν δούμε μια λίγο οργή, τις κάρτες και έχουν να κάνουμε μια οργή μέσα, η οποία βγαίνει αυτή η οργή, σε αυτή τη δημοσκόπηση που είναι νομίζω πάρα πολύ καλή και θα πρέπει να μελετηθεί από όλους. Λοιπόν, είναι η κατάσταση πολύ δραματική. Να δούμε και τις κάρτες. Αν η ένταξη της Ελλάδος στην Ευρωζώνη ήταν σωστή ή λανθασμένη. 53% των πολιτών θεωρούν ότι ήταν λανθασμένη απόφαση, σωστή το 38% και το δεν ξέρω, δεν απαντώ, είναι στο 9%. Νομίζω ότι πρώτη φορά έχουμε τόσο έντονη καταγραφή δυσαρέσκειας. Πιστεύετε ότι η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να υφίσταται ή όχι? Το 41% απαντά όχι, το 40% ναι και το 19% δεν ξέρω, δεν Επίσης, απαντώ. Επίσης σημαντικό έβριμα για αυτό. Ναι. Έτσι. Χτυπούν πολλά καμπανάκια νομίζω για όλους. Νομίζω, αν μου επιτρέψει όμως εδώ ένα σχόλιο, ναι, ότι υπάρχει ήδη ιστορική καταγραφή για τον τρόπο με τον οποίο εισήλθε με τα swap και όλα αυτά η Ελλάδα μέσα στην Ευρωζώνη. Έχει καταγραφεί αυτό στη συνείδηση του κόσμου. Ναι, όλοι ξέρουν όντως ότι ενδεχομένως η Ελλάδα μπήκε πρώιμα χωρίς να έχει το υπόβαθρο. Με πολιτική απόφαση. Ακριβώς. Όμως πολλοί είναι και εκείνοι που λένε, Λίνα, και κλείνω εδώ, ότι κακώς μπήκαμε όπως μπήκαμε. Θα ήταν λάθος όμως να βγούμε και με βίαιο τρόπο. Αυτό είναι γεγονός. Πάμε να αλλάξουμε θέμα, να δούμε κι άλλο ένα καυτό ζήτημα της επικαιρότητας με το βλέμμα στραμμένο στην 12η Ιανουαρίου. Η μέρα κατά την οποία θα πραγματοποιηθεί στη Γενέβη κρίσιμη διάσκεψη για το Κυπριακό και ταυτόχρονα θα συνεδριάζει το Euro Working Group στις Βρυξέλλες για την αξιολόγηση, βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση. Τη Δευτέρα, ο Αλέξης Τσίπρας θα έχει διαδοχικές συναντήσεις με τους προέδρους των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ δεν αποκλείεται την Τρίτη να έχει ραντεβού και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Λεωνίδας Καπερναράκος θα μας δώσει στο ρεπορτάζ. Λεωνίδα, καλησπέρα. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, εντωμεταξύ, έχει συνεχίσει επικοινωνίες με Ευρωπαίους ηγέτες. Ακριβώς όπως είπες και εσύ. Καταρχήν είναι η ημερομηνία ορόσημο. Είπαμε για 12 Ιανουαρίου. Συζήτησε τηλεφωνικά καταρχήν ο Πρωθυπουργός για το Κυπριακό με τον Ιταλό ομολογό του, την Τερέζα Μέι. Θα ανέπτυξε αναλυτικά τις θέσεις. Περιμένουμε ότι θα γίνει και με τελεφωνικές επικοινωνίες με Γιούνκερ, Ολάν και την καγκελάριο Μέρκελ. Σήμερα, να πούμε, έγινε και για το 2017, βέβαια, η πρώτη συνάντηση του Πρόεδρου της Κύπρου, του Νίκο Αναστασιάδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, τον Μουσταφά Κιντζή.
συμφώνησαν ότι στις 11 του μήνα, μία μέρα πριν δηλαδή, θα γίνει η κατάθεση των χαρτών, των φακέλων, με την προϋπόθεση ότι αυτοί βρίσκονται έτσι σε μία κτίνα αισιοδοξίας και συμφωνίας για να ακολουθήσει η διεθνή διάσκεψη στις 12 Γενάρη. Μάλιστα, από τουρκικής πλευράς αφήνεται να εννοηθεί πως δέχεται ο Τούρκος Πρόεδρος, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, να μην συμμετάσχει στη διάσκεψη για την Κύπρο, στη Γενέβη. Και βέβαια η απόφαση το ποιος, το πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την Τουρκία σε αυτή τη διάσκεψη θα δείξει και τις προθέσεις της Τουρκίας. Μάλιστα, ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν είχε και μία τηλεφωνική επικοινωνία με τον απερχόμενο Αμερικανό Πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα, όπως και ο Κοτζιάς, ο Υπουργός Εξωτερικών, συναντήθηκε με τον Ειδικό Σύμβουλο του Γενικού του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, τον Εστερμπάμ Έιντα, και αύριο μεταβαίνει στην Νέα Υόρκη για συνάντηση με τον Αντώνιο Κουτιέρα. Ευχαριστώ πολύ, Λεωνίδα Καπερναράκο. Να έρθουμε τώρα να επιστρέψουμε στο στούντιο, να δω τους συναδέλφους και να πάρω το ρεπορτάζ στο Χρήστο, γιατί το παρακολουθείς το θέμα και εσύ είσαι από τους πρώτους που εδώ και καιρό επισημαίνουν ότι δεν έχουμε παρκώς ενημερωθεί για τις διεργασίες αναφορικά με τις εξελίξεις στο κυπριακό ζήτημα. Θέλω να πω καταρχήν ότι πρόκειται για μείζον εθνικό θέμα. Μπορεί το κυπριακό να πυροδοτήσει και ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις πρώτον. Δεύτερον, θέλω να πω ότι γίνονται εντονότατες διαβουλεύσεις σε διπλωματικό επίπεδο για να γίνει η συνάντηση του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Ερντογάν. Mm-hmm. Μέχρι τώρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν αγεφύρωτες διαφορές. Τρίτον, στην διάσκεψη της Γενέβης, στην Πέμπτη, θα μετέχουν οι τρεις εγκύτριες χώρες, Ελλάδα, Βρετανία και Τουρκία. Και, προσέξτε λίγο εδώ, θα πρέπει να συμμετέχει και τι? Και η Κυπριακή Δημοκρατία ως κράτος μέλος του ΟΗΕ, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανεξάρτητο και κυρίαρχο κράτος, έτσι δεν είναι? Όμως έχουμε δεχτεί, και εδώ είναι το επικίνδυνο, να μετέχει και ο κύριος Αναστασιάδης, αλλά και ο κύριος Ακιντζή, που σημαίνει τι στην πράξη αυτό? Πολιτιακή ισότητα δύο οντοτήτων, όπως ακριβώς θέλει η Τουρκία. Αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και είναι η πρώτη σημαντική υποχώρηση. Και το επόμενο. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντζά. Είναι σαν τις de facto αναγνωρίσεις, έτσι. De facto, βεβαίως. Και πάμε και στο επόμενο. Έχουμε τις δηλώσεις του κυρίου Κοντζά. Ο κύριος Κοντζάς, το τελευταίο μήνα περίπου, επαναλαμβάνει την ίδια δήλωση. Που λέει τι? Δεν νοείται η λύση του Κυπριακού αν δεν αποχωρήσει και ο τελευταίος Τούρκος στρατιώτης και αν δεν καταργηθεί το αναχρονιστικό σύστημα των εγγυήσεων. Απαντά σήμερα ο πρωθυπουργός του ψευδοκράτους, που είναι ο έμπιστος του Ερντογάν. Τι λέει? Δεν υπάρχει στη σκέψη μας, ούτε στη σκέψη μας, η ιδέα αποχώρησης των τουρκικών στρατευμάτων και κατάργησης των εγγύησεων. Επομένως, μιλάμε για πλήρες αδιέξοδο και στη Γενέβη, εάν δεν υποχρεωθούμε σε δραματικές υποχωρήσεις, το καλύτερο που μπορούμε να περιμένουμε είναι παράταση των διαπραγματεύσεων. Νίκο, ένα σύντομο σχόλιο για εσένα. Έχω και εγώ το ενδιαφέρον μου, γιατί είμαι επιζών της κυπριακής τραγωδίας. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι έχει διαμορφωθεί ένα κλίμα αντίδρασης έναντι των εξελίξεων όπως αυτές προδιαγράφονται σε πολιτικό παύλα διπλωματικό επίπεδο στη Λευκοσία. Έχουμε συνεχείς αντιδράσεις από εκκλησιαστικούς κύκλους. Αυτό για όσους γνωρίζουν την Κύπρο έχει τη σημασία του. Ναι. Από εκεί προήλθαν και μέρη και οι αντιδράσεις, θυμάσαι εσύ Χρήστο, το 2004 εναντίον του σχεδίου Ανάν. Υπάρχει μια λογική, θα είμαι πολύ σύντομος Λίνα, και στο ΑΚΕΛ αλλά και στο Δημοκρατικό Συναγερμό. Βλέπουμε ότι το ΑΚΕΛ σιωπηλά παρακολουθεί τις εξελίξεις. Μια λογική ότι μια ενοποίηση του νησιού, έστω και σε αυτή τη βάση η οποία προτείνεται, θα δημιουργήσει καλό κλίμα γιατί η οικονομία θα ανθίσει κτλ. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η λογική. Αν εγώ μπορώ να προσθέσω την άποψή μου σε αυτά τα πράγματα, επειδή το Κυπριακό είναι ένα πολύ σύνθετο και πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν λέμε ορισμένα πράγματα, νομίζω ότι αυτά που είπε ο Χρήστος είναι στη σωστή βάση πάντως. Λοιπόν, αυτή είναι μια λάθος λογική. Δεν είναι όλα οικονομία. Η Τουρκία δεν κινήθηκε ποτέ με γνώμονα την οικονομία. Έχει εντελώς διαφορετικό τραπεζικό σύστημα. Και όταν μιλάς με τους Τουρκοκυπρίους, ουσιαστικά ακούει και η Τουρκία. Είναι σαν να μιλάς με την Τουρκία. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε και σχολιάσαμε αυτά τα καυτά ζητήματα. Πάμε να αλλάξουμε τελείως θέμα και κλίμα. Σφοδρότερο από το πρωτοχρονιάτικο θα είναι το κύμα κακοκαιρίας που θα πλήξει τη χώρα από αύριο το βράδυ. Κύρια χαρακτηριστικά, οι σφοδρές χιονοπτώσεις, το πολικό ψύχος και οι θελώδεις άνεμοι, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για θερμοκρασίες που θα φτάσουν και τους μείον 20 βαθμούς Κελσίου στη Βόρεια Ελλάδα. Ο Γιάννης Καλιάνος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο μετεωρολόγος. Καλησπέρα, Γιάννη, καλή χρονιά. Και από ό,τι φαίνεται, θα δούμε άσπρες μέρες.
Θα δούμε άσπρες μέρες. Η αλήθεια είναι ότι πριν ένα 24ωρο τα προγνωστικά στοιχεία έταζαν ακόμα περισσότερες χιονοπτώσεις. Φαίνεται να έχετε κάτι πιο light από πλευράς χιονοπτώσεων. Mm-hmm. Βεβαίως θα χιονίσει περισσότερες περιοχές της χώρας. Βεβαίως θα χιονίσει από τη Μακεδονία μέχρι και την Πελοπόννησο. Δεν ξέρω αν φαίνεται, γιατί είμαι στον, δεν είμαι μπροστά στην τηλεόραση. Έχουμε την πρώτη κάρτα στον αέρα. Να βάλουμε λοιπόν, την έχουμε τώρα για την Παρασκευή που ξεκινάει το κύμα. Παρασκευή, λοιπόν. Από την Παρασκευή λοιπόν. Από την Πέμπτη βράδυ θα ξεκινήσει προς μεσάνυχτα, μεσάνυχτα της Πέμπτης προς το ξημέρωμα της Παρασκευής από την Βόρεια Ελλάδα ένα κύμα με χιονοπτώσεις. Πράγμα θα σταματήσουν οι χιονοπτώσεις στη Βόρεια Ελλάδα και πλέον την Παρασκευή θα επεκταθεί, θα προχωρήσει το κύμα της χιονοπτώσεις στα κεντρικά και νότια επιρροτικά τμήματα. Φαίνεται ότι θα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες, θα δούμε αργότερα. Ενώ το μείον 20-22 που ακούστηκε, Γιάννη, αληθεύει για Φλόρινα και για αυτές τις περιοχές? Λίνα, αληθεύει. Εγώ αυτό ήθελα να πω. Να πούμε κάτι πιο σημαντικό για μένα. Ότι θα χιονίσει και στη Μακεδονία και σε παιδινές περιοχές. Και στη Θεσσαλία, στη Στερεά, στην Αττική θα χιονίσει ακόμα και στο Σύνταγμα. Στην Πελοπόννησο, ακόμα και στα παιδινά. Στις περισσότερες νησιωτικές περιοχές από το Σάββατο Κυριακή του Αιγαίου. Και στην Κρήτη, σφοδρές χιονοπτώσεις. Όμως αυτό εμένα που με ανησυχεί ιδιαιτέρως είναι ότι από το 2006 που ασχολούμαι επαγγελματικά με τη μετεωρολογία, ουδέποτε είδα τέτοια βίαιη ψυχρή εισβολή που να έρχεται τέτοια βίαιη μεταφορά ψυχρών αερίων μαζών προς τον ελλαδικό χώρο, που θα ρίξει τον υδράργυρο πολικής προέλευσης από τον Βόρειο Πόλο διαμέσου της Σκανδιναβίας, θα ρίξει απότομα τον υδράργυρο από την Παρασκευή πρώτα από τη Βόρεια Ελλάδα και εν συνεχεία στις υπόλοιπες. Είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό που λες τώρα, μα ακούγεται πολύ έντονα. Πράγματι είναι εντυπωσιακό, πρέπει να σου πω ότι στα ορεινά της, από τη Θεσσαλία και βορειότερα σε Μακεδονία και Θράκη, στις ορεινότερες περιοχές, στις ορεινές μάλλον περιοχές, ο υδράργυρος ενδεχομένως να φτάσει και κάτω από τους 20 βαθμούς Κελσίου. Μιλάμε για βίαιη πτώση της θερμοκρασίας. Θα γίνει από αύριο το βράδυ στη Βόρεια Ελλάδα και από την Παρασκευή το βράδυ στα νοτιότερα τμήματα σε εμάς εδώ στην Αθήνα. Πρέπει να σου πω ότι στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια ορεινά η θερμοκρασία φτάσει στους μείον 13 με μείον 14. Στα αντίστοιχα παιδινά τμήματα, στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, θα φτάσει στους μείον 8 με μείον 9 η θερμοκρασία, ακόμα και μείον 10. Στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, από την Κυριακή και έπειτα θα φτάσει στους μείον 5 με μείον 6 θερμοκρασίες που δεν έχουμε δει τα τελευταία 10 με 15 χρόνια, Λίνα. Άρα αυτό είναι που με ανησυχεί σε πρώτη φάση εμένα και είναι δευτερευούσης σημασίας το αν θα χιονίσει λιγότερο ή περισσότερο. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία φαίνεται ότι από την Τρίτη το βράδυ, Τετάρτη ξημέρωμα, σταδιακά θα μας εγκαταλείψουν αυτές οι ψυχρές αερίες μάζες. Άρα λοιπόν θα έχουμε εγκλωβισμό του ψύχους μέχρι και την Τετάρτη το πρωί για τις περισσότερες περιοχές της χώρας και θα βιώνουμε καθημερινά αυτές τις θερμοκρασίες, τις οποίες εκτιμώ ότι θα είναι επικίνδυνες σε εισαγωγικά για τις ευπαθείς ομάδες, τους ηλικιωμένους ανθρώπους, τους άστεγους και όλους αυτούς που δεν μάλιστα έχουν. Καλά κάνεις και το επισημαίνεις, Γιάννη, για να λάβουμε τα μέτρα μας. Να σε ευχαριστήσω πολύ για τις πληροφορίες που μας έδωσες. Καλό βράδυ. Τώρα, τη μορφή επιδημίας φαίνεται πως έχει πάρει η εποχική γρίπη τις τελευταίες ημέρες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Λάρισας, στο τμήμα επηγόντων περιστατικών, όπου ο αριθμός των ασθενών που προσήλθαν χθες ξεπέρασε τους 400, από τους οποίους οι 62 παρέμειναν για νοσηλεία. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Διευθυντή της Παθολογικής του Ιατρικού Κέντρου, τον κύριο Γεράσιμο Καρούσο. Καλησπέρα, κύριε Καρούσο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και χρόνια πολλά, καλή χρονιά. Τώρα, ανησυχητικά ακούγονται αυτά, δηλαδή διαστάσεις επιδημίας θυμίζουν. Τι θα πρέπει να έχουμε στο νου μας και τι μέτρα πρέπει να λάβουμε? Να σας πω, καταρχήν όπως πολύ σωστά το λέτε, έχουν αυξηθεί τα κρούσματα εξαιτικά μπορούν από την τελευταία εβδομάδα. Σε όλα τα νοσοκομεία έχουμε κατακλειστεί από κρούσματα γρίπης, αλλά και υιογενούς γαστρεντερίτιδος. Μπράβο, και αυτό. Κάνατε τώρα καλά και το επισημαίνετε, γιατί ακούγονται πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Οφείλω να ομολογήσω ότι ως τώρα ο δείκτης επιδημιολογικής επιτήρησης έδειχνε ότι τα κρούσματα είναι χαμηλά, όμως όπως περιμέναμε για τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο μπορεί να υπάρξει μια αύξηση με τη μορφή επιδημίας. Τα πιο πολλά κρούσματα επιβεβαιωμένα είναι ιός τύπου γρίπης, τύπου α. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα βέβαια και έχουμε και τα κρούσματα γαστρεντερίτιδος με πολλές διάρειες, εμετούς και κοιλιακό άλγος. Mm-hmm. Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι καταρχήν μέσα από την εμπειρία που έχει πια ο πληθυσμός στη γρίπη, οι ευπαθείς ομάδες οφείλω να ομολογήσω ότι είναι εμβολιασμένες. Μάλιστα σιγά σιγά περνώντας το δεύτερο εξάμηνο τώρα το Γενάρη και το Φλεβάρι
οι ευπαθείς ομάδες καλό θα είναι να κάνουν και το δεύτερο, να κάνουν ένα επαναληπτικό εμβόλιο. Και αυτό το τονίζω για τις ευπαθείς ομάδες, γιατί τονώνει πιο πολύ το νοσοποιητικό του σύστημα. Το να αποφεύγουμε τους χώρους έντονου συγχρονισμού περιορίζει την εξάπλωση του φαινομένου αυτού, και το να τηρούμε βασικές συνθήκες υγιεινής, που θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας πια έχει την οριμότητα να τις τηρεί. Όπως τώρα να ρωτήσω κάτι. Αυτό το εμβόλιο της γρίπης που λέτε για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού καλύπτει τους περισσότερους τύπους? Δηλαδή όποιος έχει κάνει το πρώτο ή κάνει και το επαναληπτικό είναι καλυμμένος? Ακούστε, είναι καλυμμένος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα ασθενήσει. Απλά τα συμπτώματά του θα είναι πολύ πιο ήπια. Οπότε δεν σημαίνει ότι επειδή έχουμε κάνει το εμβόλιο πρέπει να εξέτουμε τον εαυτό μας σε κίνδυνο. Πρέπει επίσης να συνεχίζουμε να τηρούμε τα μέτρα, γιατί προφανώς δεν είμαστε άτρωτοι. Σωστό. Το εμβόλιο μας δίνει μια βασική προστασία και κυρίως εμποδίζει το να εξελιχθεί μια απλή υιογενής κατάσταση σε μια ακραία υιογενή κατάσταση που μπορεί να έχει και άλλα δυσάρεστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο αναφορικά με τον εμβολιασμό. Λέμε συνήθως για τις ομάδες υψηλού κινδύνου, τις ευπαθείς ομάδες και λοιπά, τους χρόνια πάσχοντες και αυτά. Οι υπόλοιποι, οι οποίοι δεν έχουν παρουσιάσει κάποιο βαρύ περιστατικό ή δεν έχουν ευπάθεια, κρίνεται χρήσιμο στην παρούσα φάση να εμβολιαστούν ή αφού δεν το έχουν κάνει ας το αφήσουν? Ακούστε να σας πω, αυτό έχει να κάνει ακριβώς με τον αριθμό των κρουσμάτων. Mm-hmm. Δηλαδή όσο τα κρουσμάτα είναι χαμηλά, οι μη ευπαθείς ομάδες δεν είναι υποχρεωτικό να εμβολιαστούν. Κάνοντας όμως τον εμβολιασμό, λειτουργούν και ως μια φυσική ασπίδα για τον υπόλοιπο πληθυσμό, ώστε να μην μεταφέρουν το μικρόβιο. Όταν αυξάνονται όμως τα κρούσματα και προσεγγίζουν μια κατάσταση επιδημίας, σε αυτή την περίπτωση όλοι πρέπει να εμβολιαστούμε, διότι σε αυτή την περίπτωση πρέπει να λειτουργήσουμε σαν μια φυσική ασπίδα ανοσίας απέναντι στον ιό που λαμβάνει μεγάλες διαστάσεις. Άρα, τη δεδομένη χρονική στιγμή, θεωρώ ότι ο εμβολιασμός και σε μη ευπαθείς ομάδες έχει θέση και σαφώς και πρέπει να γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ για όσα μας είπατε και σας εύχομαι να μην λάβει διαστάσεις έτσι επιδημίας, να σταματήσει κάπου για στιγμή όλο αυτό. Ένα τελευταίο μήνυμα που θα ήθελα να περάσω είναι, σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Πρέπει να μην θεωρούμε δεδομένη την ίωση και όταν βλέπουμε τα συμπτώματά μας ότι συνεχίζουν πέρα από 2-3 μέρες, να επικοινωνούμε με τον θεράποντα ιατρό μας. Υπάρχουν και άλλα νοσήματα και μπορεί να μπει μια διάγνωση λαθασμένα στο τηλέφωνο ότι είναι μια υιογενής γαστρεντερίτιδα και ο ασθενής να πάθει, ας πούμε, για από μια οξία κολικοειδίτιδα. Άρα, όταν τα συμπτώματα δεν κάνουν ένα μικρό κύκλο 2 μερών και επιτείνονται, καλό είναι να επικοινωνούμε με τον γιατρό μας και να μας εξετάζει. Έχετε δίκιο, γιατί η διάγνωση εξ αποστάσεως πολλές φορές δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα λύνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Συνέχεια είχαμε σήμερα στο σύριαλ της αντιπαράθεσης μεταξύ του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημοσίων Νοσοκομείων με ανταλλαγή ιβρέων, με φόντο το πρόσφατο δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Guardian που έκανε λόγο για τριτοκοσμικές εικόνες στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Υπουργός έκανε λόγο για οχετό ψεμάτων από τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλη Γιαννακό, ο οποίος με τη σειρά του κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά και τον χαρακτήρισε πολιτικό μίασμα. Νέες βολές κατά της ΠΟΕΔΗΝ εξαπέλυσε ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης. Μέχρι με τις δηλώσεις του Προέδρου της Ομοσπονδίας Μιχάλη Γιαννάκου, που φιλοξενήθηκαν στο επίμαχο δημοσίευμα του Guardian για την κατάσταση της δημόσιας υγείας, ο κ. Πολάκης έκανε λόγο για οχετό ψεμάτων, κατηγορώντας την ΠΟΕΔΗΝ ότι χρησιμοποίησε στοιχεία που είχαν βγει το 2011 και το 2012. Μάλλον ζήλεψε τον κ. Γλίξπουργκ, που είχε αποκαλέσει κάτι αντίστοιχες μέρες πριν από 50 χρόνια μοιάσματα τους κομμουνιστές. Και η ΠΟΕΔΗΝ με συνέντευξη του Προέδρου της στο Guardian, μια εφημερίδα από την Αγγλία, όπου λέει έναν οχετό ψεμάτων για τη σημερινή κατάσταση στον χώρο της υγείας, χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία έχουν βγει το 2011 και 2012. Ο πρόεδρος ΠΟΕΔΗΝ σήκωσε το γάντι και απάντησε σε ανάλογο ύφος. Ο κύριος Πολάκης είναι πολιτικός βόθρος. Συνεχίζει με μονολόγους, ψέματα και ύβρις να μεταφέρει μια εικονική πραγματικότητα για την κατάσταση των νοσοκομείων. Ελπίζουμε, εάν είναι άνδρας, όπως ο ίδιος λέει, αυτή τη φορά να μην κρυφτεί πίσω
από την βουλευτική του ασυλία. Πάντως, όταν ήρθε η ώρα για τον καταμερισμό των παραπώνων και των μηνυμάτων των πολιτών, ο κ. Πολάκης έκλεισε το τηλέφωνο. Πάντως, τα μηνύματα έρχονται συνεχώς. Και μας λέει ο κόσμος. Από το νοσοκομείο της Λαμίας δεν υπάρχει αναισθησιολόγος. Θέμα πτώχυση. Με σκληρή γλώσσα σχολίασε την κατάσταση στα νοσοκομεία και η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φόφη Γεννηματά. Δεν έχει μάθει να ακούει. Και από ό,τι φαίνεται έχει μάθει μόνο να γκρεμίζει. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που υποστηρίζω ότι τα πράγματα στην υγεία ήταν όλα ρόδινα. Ήταν όμως σαφώς καλύτερα από αυτό που συμβαίνει σήμερα. Πια όποιος δεν έχει χρήματα στην Ελλάδα κινδυνεύει να πεθάνει. Έχουμε επιστρέψει σε εποχές πριν από το 81. Οι ειδικοί στον χώρο της υγείας διαπιστώνουν σοβαρά προβλήματα και λήψεις στα δημόσια νοσοκομεία, ενώ επιστρέφουν στον κύριο Πολάκη τα πειρά κατηγορώντας τον ότι όταν ο ίδιος δεν κατήχε τον υπουργικό θόκο, ο Guardian χρησιμοποιεί το από τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Guardian πριν από 4 χρόνια έγραφε ακριβώς τα αντίθετα, κατεπίνευση των σημερινών ΣΥΡΙΖΑΕΟΝ, οι οποίοι τότε φυτέυανε δημοσιεύματα για το ότι πεθαίνουν στους δρόμους. Και αυτά τα περνάγανε οι άνθρωποι που είναι τώρα στην κυβέρνηση. Έτσι. Λοιπόν, τώρα παίρνουν κατά κάποιο τρόπο το φάρμακο το οποίο σερβίρανε. Για την παράθεση του αναπληρωτή υπουργού με την Ποεδίν κλιμακώνεται, καθώς η Ομοσπονδία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά εναντίον του για την αποκατάσταση του κύρους της μετά την προσβλητική ανάρτηση του κυρίου Πολάκη στο διαδίκτυο. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την τρομοκρατική επίθεση στο κλαμπ Ρέινα της Κωνσταντινούπολης που στοίχισε τη ζωή σε 39 άτομα λίγο μετά τον ερχομό του νέου έτους. Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου ανακοίνωσε ότι ταυτοποιήθηκε ο δράστης, για τον οποίο όμως δεν δίνουν στοιχεία στη δημοσιότητα. Ενώ σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, οι αρχές εντόπισαν το πρόσωπο κλειδί, στο οποίο τηλεφώνησε ο Μακελάρης αμέσως μετά την επίθεση. Η ταυτότητα του δράστη που σκότωσε 39 ανθρώπους στο νυχτερινό κέντρο διασκέδασης Κωνσταντινούπολης έχει ταυτοποιηθεί, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο Υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με την ταυτότητά του. Σημειώνεται ότι ο δράστης, ο οποίος διέφυγε μετά την επίθεση, παραμένει ασύλληπτος. Ενώ η αστυνομία έχει ξεκινήσει νέες επιχειρήσεις για τη σύλληψή του, έπειτα από πληροφορίες ότι οι οικογένειες με τις οποίες είχε επαφή διέφυγαν στη Σμύρνη. Μέχρι στιγμής, στις νέες αυτές έρευνες έχουν προσαχθεί 27 άτομα, ενώ όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε τηλεσκόπευτρο από όπλο ελεύθερου σκοπευτή. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, ο δράστης, αφού σκόρπισε το θάνατο, επιβιβάστηκε σε ταξί και ζήτησε από τον οδηγό να τηλεφωνήσει από το κινητό του τηλέφωνο. Οι πληροφορίες λένε ότι τηλεφώνησε στο Γιουσούφ Χότζα, με τον οποίο ο δράστης έφτασε στην Κωνσταντινούπολη από το Εικόνιο της Τουρκίας και εγκαταστάθηκαν στο Ζεϊτίμπουρνου. Αυτό το πρόσωπο θεωρείται ότι έδωσε την εντολή στο δράστη να κάνει την επίθεση και γι' αυτό ήταν το πρώτο πρόσωπο με το οποίο επικοινώνησε μαζί του αμέσως μετά την επίθεση. Filmlerde görebileceğimiz, korku filmlerinde görebileceğimiz bir olaydı ve başımıza geldi. Burada yapacak hiçbir şey yok. Yani şeyi denedim, düşündüm. Buradan gözümü açtığımda hala gözü oradaydı. Üstüne atlamayı düşündüm ama o kadar profesyonel duruyordu ki esnek, her an dönüp beni tekrar Επίσης, είδαν το φως της δημοσιότητας πληροφορίες για τις προειδοποιήσεις που είχαν κάνει πηγές των Ηνωμένων Πολιτειών για επιθέσεις στα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά. Σε αυτές συμπεριλαμβανόταν η πληροφορία ότι ο ISIS σχεδίαζε αυτές τις μέρες επίθεση ελεύθερου σκοπευτή σε Κωνσταντινούπολη και Άγκυρα. I was in the toilet, the electricity went out and I was like, yes, okay, that's all. And I said my last goodbyes to one of my friends, telling, okay, goodbye, that's all. I love you. You thought that was the end? Yeah, that was the end. And I thought because the gun shootings stopped, and then I was thinking myself, he's going to explode himself, and we're going to die in the toilet. First bullet came from here, passed from here, and explosion, and passed by here, and come here, but the passport, Lebanese passport, save my heart. Στο μεταξύ, η σύζυγος του δράστη κατέθεσε πως έμαθε για την επίθεση από την τηλεόραση και πως δεν γνώριζε ούτε καν ότι ο άντρας της μπορεί να έβλεπε με συμπάθεια τον ISIS. Το διαβατήριο με το οποίο ο δράστης έκανε είσοδο στη χώρα ήταν πλαστό. Η σύζυγός του μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει στις αρχές το πραγματικό όνομά του.
Σε Εικόνιο και Κωνσταντινούπολη προσήλθησαν 16 άτομα, μεταξύ των οποίων και οι κτηματομεσίτες που είχαν οικιάσει τις κατοικίες σε τρεις οικογένειες με τις οποίες διαπιστώθηκε ότι είχε επαφές ο δολοφόνος του Ρέινα. Οι τρεις αυτές οικογένειες έχουν εξαφανιστεί, εγκαταλείποντας τα σπίτια τους αμέσως μετά την αιματηρή επίθεση. Μάλιστα, πληροφορίες λένε ότι οι επιχειρήσεις στη Σμύρνη έγιναν για τον εντοπισμό αυτών των οικογενειών. Πίσω στα δικά μας και σε μια είδηση χωρίς λογική θα πάμε τώρα. Η εισαγγελέα της Βόρειας Ελλάδας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα liberal.gr, διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας σε βάρος του επικεφαλής Μεγάλου Ταμείου του Δημοσίου, επειδή αρνήθηκε να δεχθεί τις αιτήσεις ασφαλισμένων που ζητούσαν συμψηφισμό των οφειλών τους με ομόλογα του Αρτέμις Ώρα. Οπαδοί του μάλιστα φέρονται να το κάνουν συστηματικά σε ταμεία και φορείες, ζητώντας να πληρωθούν οι οφειλές τους από τα υποτιθέμενα δισεκατομμύρια που έδωσε για το χρέος ως Ώρας. Ακούγεται απίστευτο, αλλά προκειμένου να προσελκύσει ψηφοφόρους, ο Αρτέμις Ώρας έπεισε πολίτες να σταματήσουν να πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο και να στείλουν εξώδικα προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία, ζητώντας την ίσπραξη των οφειλών τους από τα 600 δισεκατομμύρια που ισχυρίζεται ότι κατέθεσε υπέρ του ελληνικού χρέους. Όπως δημοσιεύει η ιστοσελίδα liberal.gr, ο επικεφαλής Μεγάλου Ταμείου του Δημοσίου δεν δέχθηκε αιτήματα πολιτών για συμψηφισμό των οφειλών τους και η εισαγγελέα στη Βόρεια Ελλάδα διέταξε τη διενέργεια προκατακτικής έρευνας σε βάρος του για την υπόθεση. Ο διοικητής ενός πολύ μεγάλου οργανισμού λοιπόν δεν δέχτηκε τα ομόλογα σώρα για να συμψηφιστούν εντός εισαγωγικών οι υποχρεώσεις των ασφαλισμένων με αυτά τα ομόλογα. Και η εισαγγελέας διέταξε την προτακτική εξέταση εκειμένου να διαπιστώσει αν τελέστηκε αδίκημα ή όχι. Παράλληλα, διευθυντές εφοριών αναγκάστηκαν να ξεκαθαρίσουν ότι είναι αδύνατο να γίνουν δεκτά πλήρη εξουσία πολιτών με τα οποία ζητούν να εισπραχθούν τα χρέη τους από το ομόλογο του δισεκατομμυριούχου. Οι υπηρεσίες μας έχουν πάρα πολλά προβλήματα και κατά τη γνώμη μου καλό είναι να μην τις φορτώνουμε με περισσότερα. Όταν προκύπτουν όμως τέτοια ζητήματα, πολλές φορές έρχονται πολίτες, μπορεί να είναι και στα διέξοδά τους κτλ. Απευθύνονται στις υπηρεσίες μας και εμείς είμαστε αναγκασμένοι να εξυπηρετούμε τον κόσμο. Αυτά όμως τα ζητήματα τέτοιου είδους πρέπει να τα αντιμετωπίζει η διοίκηση. Και δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τρελά πράγματα με τον Αρτέμις Ώρα, αφού στις 28 Ιουνίου του 2013 το μονομελές πλημελιωδικείο Αθηνών προχώρησε σε απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία τα 600 δισεκατομμύρια του Αρτέμις Ώρα είναι υπαρκτά και η απόφαση μάλιστα αμετάκλητη. Ο Ώρας άλλωστε, εκτός από το χρέος, έχει δηλώσει έτοιμος να καλύψει όλους τους χρεωμένους δήμους της χώρας, χαρίζοντας και σε κάθε πολίτη 20.000 ευρώ, υποστηρίζοντας μάλιστα ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την πώληση της διαστημικής τεχνολογίας του Θεού Απόλλωνα στον Μπαράκ Ομπάμα για τα αμερικανικά αεροσκάφη. Όλα αυτά φαίνεται ότι πίστεψαν οι περίπου 200 υποστηρικτές του που τον περασμένο Αύγουστο, άγνωστο πώς, κατάφεραν να μπουν στο αρχαίο στάδιο της Ολυμπίας και εκφώνησαν τον όρκο του πολεμιστή προς τον Δία και τις δυνάμεις του Φωτός για να μας σώσουν από τα οικονομικά δεινά. Στα καφενεία τώρα που συγκεντρώνονται οι οπαδοί της Συνέλευσης των Ελλήνων συμβαίνουν άλλα απίστευτα, όπως το βίντεο όπου η ιερέας διακόπτει την εκφώνηση όρκου προς τον πολέμαρχο Σώρα. Καλά δεν έπρεπε τις τακτικές τους αντίθεσης εδώ πέρα. Σε παρακαλώ πάτε. Μην μιλάς. Έχει πει που τους οργίζει ο Σώρας. Με τα κάτια θα το ακούσεις κι εσύ. Τα κάτια. Τη δεις στο ίντερνετ. Τα καθίσεις τα. Το όνομα του Δία. Ακούς πάτε. Μέλος της οργάνωσης Ελλήνων Συνέλευσης φαίνεται πως ήταν και η άτυχη παιδοψυχίατρος Θόμη Κουμπούρα, όπως και ο φερόμενος ως δολοφόνος της, ενώ ο ίδιος ο Σώρας ενεπλάκει στην υπόθεση με ανάρτησή του στο Facebook πριν μάλιστα τη σύλληψή του. Και να πάμε στα νεότερα τώρα για τη δολοφονία της Θόμης Κουμπούρα στη Λαμία. Ο 38χρονος ομολόγησε σήμερα σε εισαγγελέα και ανακριτή το έγκλημα και κρίθηκε προφυλακιστέως. Όπως είπε, θόλωσε όταν το θύμα του είπε να χωρίσουν και παράλληλα θεώρησε ότι προδίδει τον κοινό του αγώνα με τον Αρτέμις Ώρα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, πριν το φόνο καθαιρέθηκε από τη θέση του στον πολιτικό φορέα του Ώρα στην περιοχή του και θα τον αντικαθιστούσε η παιδοψυχολόγος. Κάτι που προφανώς λειτουργήσε αρνητικά για τον δράστη. Στη φυλακή οδηγήθηκε ο φερόμενος ως δολοφόνος της 45χρονης παιδοψυχιάτρου Θόμης Κουμπούρα Χρήστος Μπαλαντίνας. Έπειτα από την απολογία του, όπου ο 39χρονος ομολόγησε το έγκλημα που διέπραξε και στη συνέχεια κρίθηκε προφυλακιστέως. Με σύμφωνη γνώμη, εισαγγελέα και ανακριτή. Ο Χρήστος Μπαλαντίνας εξ αρχής είχε θεωρηθεί ως ο βασικός ύποπτος για το φόνο της παιδοψυχιάτρου, ενώ στην απολογία του ομολόγησε το έγκλημα και δήλωσε ότι θόλωσε όταν η Θόμη Κουμπούρα, με την οποία διατηρούσε σχέση, του πρότεινε να χωρίσουν, ενώ όπως είπε εκείνος, ήθελε να κάνουν παιδί. Όπως είπε ο συνήγορός του, διέπραξε το έγκλημα επειδή το θύμα του ζήτησε να διακόψουν το δεσμό τους για να συνεχίσει με το φίλο του και πως ένιωσε ότι προδίδει τον κοινό τους αγώνα με τον Αρτέμις Ώρα. Όταν
η Θανούσα ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί του, διότι ο ίδιος θα είναι πλέον καθερεμένος, η ίδια θα συνεχίζει. Υπήρξε ένα περιστατικό το οποίο ενισχύθηκε και από άλλα ερωτικά στοιχεία. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, μία εβδομάδα πριν το φόνο, ο Χρήστος Μπαλαντίνας καθερέθηκε από τη θέση που είχε στην πολιτική κίνηση του Αρτέμι Σόρα. Όπως δήλωσε μάλιστα, η 45χρονη παιδοψυχίατρος θα τον αντικαθιστούσε στην ηγεσία στην Περιφερειακή Επιτροπή του Πολιτικού Φορέα Σόρα Ελλήνων Έλευσης, γεγονός που λειτουργήσε αρνητικά για το δράστη. Ο αδερφός της Θόμης, Κώστας Κουμπούρας, για μία ακόμη φορά επιτέθηκε φραστικά στον 39χρονο όταν τον αντίκρισε. Εμένα με ικανοποιεί αυτή τη στιγμή που ο Φωνιάς οδηγείται στη φυλακή και πιστεύω ότι θα πρέπει να το αξίζει ακόμα μεγαλύτερο. Ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις Σόρα πριν καν συλληφθεί ο δράστης. Υπήρξε εμπλοκή οργανώσεως. Υπήρξαν δημόσιες δηλώσεις προσώπων τα οποία έδωσαν μία μέρα μετά την κηδεία της Θόμης στοιχεία τα οποία ούτε στην ασφάλεια δεν είχαν φτάσει. Στην απολογία του ο δράστης ζήτησε συγγνώμη από τον αδερφό της Θόμης Κώστα, με τον οποίο, όπως είπε, είχε φιλική σχέση. Σύγχυση επικρατεί σχετικά με την αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες μετά την εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος που επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν στη σχετική εγκατάσταση στα διαμερίσματά τους ανεξάρτητα από τον κανονισμό των πολυκατοικιών. Η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων αντιδρά την ώρα που η τιμή του πετρελαίου έχει εκτοξευθεί. Σύγχυση και αντιδράσεις έχει προκαλέσει η εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θέτει σε ισχύ την αυτόνομη θέρμανση χωρίς τη συγκατάθεση της πλειοψηφίας της Γενικής Συνέλευσης Πολυκατοικίας. Αν και φαινομενικά η ρύθμιση έρχεται να βάλει τέλος στις επεισοδιακές συνελεύσεις, μάλλον προκάλεσε αλλαλού. Η ρύθμιση κατατέθηκε μαζί με πλήθος τροπολογιών παραμονές Χριστουγέννων. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων που επισημαίνει ότι αν κάποιος ένικος αυτονομηθεί, θα επικρατήσουν στις πολυκατοικίες συνθήκες ζούγκλας. Η πρόσφατη τροπολογία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι επιτρέπει την αυθαιρεσία του καθενός μέσα στην πολυκατοικία, να δηλώνει ότι επειδή έχει κάποιο κλιματιστικό, κάποιο τζάκι ή κάποιο μαγκάλι, αυτονομείται σε σχέση με την κεντρική θέρμανση και αρνείται να πληρώσει τα κοινόχρηστα που τον αναλογούν. Το νέο μπέρδεμα έρχεται την ώρα που η τιμή του πετρελαίου παρουσιάζει κατακόρυφη αύξηση και ενώ η χώρα βρίσκεται εν αναμονή του σιβηρικού χιονιά. Όταν αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο έχει 1 ευρώ, πώς μπορώ εγώ να πάρω να σταθώ? Τελευταίες ημέρες, και λόγω της κακοκαιρίας, αλλά και λόγω της ανησυχίας των καταναλωτών ότι μπορεί να αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ζήτηση στο πετρέλαιο. Ήδη υπάρχουν αρκετά διαμερίσματα που κλείνουν τα καλοριφέρ και στράφηκαν σε παραδοσιακούς τρόπους θέρμανσης. Κάτι που φαίνεται και από την εθαλομίχλη στον Αττικό ουρανό. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε.